Στήριγμα στους αγώνες της εργατικής τάξης και του λαού υποσχέθηκε ότι θα αποτελέσει η Δημοτική του Αρχή ο ενεκλεγής Δήμαρχος Πατραίων Κώστας Πελετίδης στην ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Πελετίδης, ο οποίος παρουσία του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομου έδωσε πολιτικό όρκο, τόνισε ότι θα υπάρχει μια καλή σχέση και συνεργασία με την Εκκλησία, κάτι που επιβεβαίωσε και ο κ. Χρυσόστομος. Με πολύ αγάπη και με ευχές και με την ευλογία να πάνε όλα καλά στην πενταετή θητείωσος, να έχουμε καλή συνεργασία και η Πάτρα να απολαύσει τους καρπούς των αγώνων σας και τους προφοράς σας. Στην ομιλία του, ο Κώστας Πελετίδης τόνισε ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα δώσει βάρος στην κοινωνική πολιτική και την λαϊκή οικογένεια με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών που υπάρχουν, αλλά και την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων. Ο λαός μας περνά δύσκολες μέρες και το γνωρίζουμε όλοι μας. Η λαϊκή συσπήρωση αναλαμβάνει τη διοίκηση του Δήμου με αίσθημα ευθύνης σε μια περίοδο ραγδαίας επιδείνωσης των συνθηκών ζωής των εργαζομένων και των υπολείπων λαϊκών στρωμάτων εξαιτίας της καπιταλιστικής κρίσης. Στο τέλος ομιλίας του, ο Κώστας Πελετίδης ανέφερε συμβολικά μια φράση του Νίκου Μπελογιάννη που είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της απολογίας του, με τον νέο Δήμαρχο να τονίζει χαρακτηριστικά: «Είναι ώρα να σηκώσουμε τον πόη μας, να φτιάξουμε την πόλη των ονείρων μας».